47 μόλις ετών άφησε την τελευταία της πνοή η διάσημη σχεδιάστρια μόδα Σοφία Κοκοσαλάκη. Νικημένη από τον καρκίνο σε μια πολύ σύντομη μάχη, έφυγε μέσα σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Η διεθνώς καταξιωμένη σχεδιάστρια είχε καταγωγή από τα Ρούστικα Ρεθύμνου και τα Χανιά. Υποστηρίζω πάντα ότι έχει σχέση με την Κρήτη. Είμαι κριτική και από τους δύο γονείς μου. Και αγαπάω πάρα πολύ το νησί. Για την κολεξιόν του 2016, διάσημα top model από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στα Ρούστικα. Φόρεσαν τις αρχαιοελληνικές περίτεχνες δημιουργίες και νηφικά υψηλής γραπτικής και φωτογραφήθηκαν με φόντο τα στενά σοκάκια και τα αρρημωμένα κτίρια του χωριού. Αυτό που λένε η λεβετιά της Κρήτης, δεν ξέρω, εμένα μου δίνει πάρα πολύ, μου δίνει κάποια ορμή, κάποια αυτοπεποίθηση, κάποια δύναμη. Και γενικά και στη δουλειά και στη ζωή μου αισθάνομαι πάρα πολύ κριτική, αλλά αισθάνομαι ότι το έχω αυτό. Η Σοφία Κοκοσαλάκη ονειρευόταν να ζήσει στο νησί. Έχω όμως μία φαντασίωση ότι μετά τα 89 μου θα πάω να μείνω στην Κρήτη. Όχι πριν όμως, γιατί θέλω να βρίσκομαι στο Γίγνεσθ. Η Κρήτη ήταν το δικό της μέρος. Είχε αναπτύξει κατά καιρούς και φιλανθρωπική δράση, όπως μία συλλογή βραχιολιών που κυκλοφόρησαν αποκλειστικά από τα ΕΛΤΑ για τους σκοπούς του Ιδρύματος IFG και διατέθηκαν για την αγορά εξοπλισμού για παιδιατρικές μονάδες του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ένα μήνα κάθε καλοκαίρι το νησί γινόταν το καταφύγιό της. Σκάω με κριτική μπότα τον Αύγουστο. Μου αρέσει το άγριο τοπίο και η λεβεντιά, αλλά δεν μου αρέσει το γεγονός ότι οδηγούν μεθυσμένοι και το θεωρούν μαγιά. Για τη δική της ερμηνεία του παρελθόντος, με γνώμονα το παρόν, είχε λάβει πέρυσι μια θυμητική διάκριση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στο πλαίσιο της διήμερης εκδήλωσης Contemporary Minoans. Η απονομή έγινε από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, εστιάζοντας την προσφορά της για την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και ειδικά της Κρήτης στον παγκόσμιο στίβο της μόδας. Ότι θα με τιμήσουν, δεκτό, αν και δεν χρειάζομαι τέτοιες διακρίσεις τώρα. Δηλαδή δεν τις κυνηγά, αλλά χαίρομαι, με συγκινεί φυσικά. Την ίδια δημιουργική ενέργεια μετέφερε η Σοφία Κοκοσαλάκη και στις στολές της Aegean Airlines, τις οποίες σχεδίασε το 2015, αλλά και στα κουστούμια πάνω από 6.000 ατόμων που πήραν μέρος στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, μεταξύ των οποίων και η Μπιόρκ. Η Σοφία Κοκοσαλάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αρχικά σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αργότερα έγινε δεκτή στο Central St. Martin's College of Art and Design του Λονδίνου, από όπου αποφύτησε το 1998. Ένα χρόνο μετά παρουσίασε την πρώτη της συλλογή. Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στο Λονδίνο και έκανε διεθνή καριέρα ντύνοντας με τις δημιουργίες της μεταξύ άλλων διάσημες ηθοποιούς του Hollywood όπως η Diane Kruger, η Kate Hudson, η Cameron Diaz, η Gwyneth Paltrow και η Christina Ricci.